Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στα χέρια, φορείς και πολίτες της Νέας Αλικαρνασσού τίμησαν τους νεκρούς του 40, τους ήρωες του όχι που πάλεψαν, αγωνίστηκαν και χάθηκαν για την ελευθερία, προκρίνοντας τη θέληση για ελευθερία από τη θέληση για ζωή. Στη μαθητική παρέλαση, μαθητές των σχολείων της περιοχής, αλλά και πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό, απέδωσαν τιμές και χειροκροτήθηκαν στη διάρκεια της παρέλασης. Η μέρα τιμής και μνήμης για εκείνους που αγωνίστηκαν κατά του φασισμού και του ολοκληρωτισμού και μας άφησαν παρακαταθήκες τις οποίες τιμούμε και θα τιμούμε και στο μέλλον. Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας που τον Οκτώβριο του 1940 με ψυχή, με τόλμη, με θάρρος αντιστάθηκαν πρωτοφωνάζοντας όχι στο φασισμό, όχι στο νασισμό, διατηρώντας το εθνικό μας φρόνημα σε υψηλά επίπεδα. Νωρίτερα προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων. Έδωσε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι με αγώνα και με δύναμη η ελευθερία κατακτιέται. Και αυτό έκανε ο λαός μας και αυτό είναι και σήμερα έτοιμο να κάνει, να υπερασπιστεί τα ιδανικά και τις αξίες του, να υπερασπιστεί τα αγαθά της ελευθερίας, του δικαίου και της εθνικής ανεξαρτησίας. Στο Γάζι η παρέλαση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες έδειξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν τη λευτεριά. Δέος και χρέος, μέρα τιμής και μνήμης. Και εδώ στο Μαλεβίζι βαρύς ο φόρος αίματος. Εκατοντάδες ήρωές μας που όρθωσαν ανάστημα στη ναζιστική θηριωδία και στο φασισμό. Μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, που πρόσφατα χτυπήθηκε από τη Θεομηνία, παρέλασαν με θάρρος και καμάρι, τιμώντας τους προγόνους που πάλεψαν για την ελευθερία και τα ιδανικά τους, που διαπνέουν τους νέους και τις νέες μέχρι και σήμερα.